Οι δωρατοφόροι και δωρηφόροι είναι αμυντικές μονάδες και σκοπό έχουν να κρατήσουν τον εχθρό σε απόσταση. Τι άλλο θα ποθούσε τον εχθρό μπροστά στο θέμα ενός τείχους από κοφτερά δώρατα στραμμένα στην κατεύθυνσή τους. Είναι άξιο αναφοράς ότι όλες οι μονάδες που φέρνουν δώρο και δώρατα κάνουν περαιτέρω ζημιά σε εγκώδεις τύπου μονάδες, καθώς είναι πιο εύκολο να τους πετύχουν. Έτσι είναι οι καλύτερες ενάντια σε μονάδες υπηκού, καμήλες και ελέφαντες. Ελίθ μονάδες όπως και οι γουαντανάς δωρατοφόροι των Σουηβών υπερτερούν ενάντια σε απειλή εφόδου λόγω ειδικών ικανοτήτων. Αλλά για να εκμεταλλευτούμε τα ειδικά χαρακτηριστικά τους, πρέπει να είναι ακίνητοι και να βλέπουν τον εχθρό που εφοδεύει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι δωρατοφόροι αντανακλούν την ισχύ της εφόδου πίσω στον εχθρό, έτσι όσο πιο ισχυρή θα είναι η πρόσκρουση, τόσο περαιτέρω ζημιά θα προκαλέσουν στον εφοδεύον. Το bracing, το οποίο θα αποκαλώ ψύπτυξη, παίζει επίσης ένα μεγάλο ρόλο στη λειτουργία της μονάδας. Αυτός ο μηχανισμός επηρεάζει τη μάζα της μονάδας καθώς οι άντρες μαζεύονται και αυτό αποτρέπει το ενδεχόμενο να σπάσουν ή να πέσουν κάτω κατά την πρόσκρουση. Για να συμπτυχθούν πρέπει στο ενδεχόμενο σύγκρουσης, η μονάδα πρέπει να κοιτάζει την εφοδέμον μονάδα και να έχει όσο πιο βαθιά στήχηση είναι δυνατόν. Αν οι δωρηφόροι στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν ανοιχτεί σε 2-3 γραμμές, τότε το υπηκό κρούσης θα τους πετάξει. Επομένως, τοποθετήστε τη μονάδα ιδανικό σε βάθος 8 γραμμών και ενεργοποιήστε την αντίστοιχη αμυντική ικανότητα περίπτυξης, όπως το οπλητικό τείχος, για μεγιστοποίηση της μάζας με αποτέλεσμα το υπηκό να ρίξει με το ζόρι 2-3 άντρες. Προσφάτως έγιναν αλλαγές και στη χρήση της ύπτυξης από την πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης. Όταν εντοπίζει την απειλή υπηκού κρούσης, θα μάχεται πιο αποτελεσματικά με την ανάλογη περίπτυξη για να έχουν το ανάλογο πόνους στη μάζα και να ανταπεξέλθουν στην περίπτωση πρόσκρουσης. Μπορείτε να δείτε και τις παρουσιάσεις μονάδων που έχουν προβληθεί στο παρελθόν κλικάροντας και στην αντίστοιχη προεπισκόπηση. Είμαι ο Γαλιλαίος και είμαι διαθέσιμο στο φόρουμ μας στο Talor Hellas. Σας χαιρετώ.